Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, είναι τιμή μου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, η δική μου τιμή. Είναι και η πρώτη εκπομπή, ελπίζω να είστε γουρλείς, να φαίνετε γούρι. Να... Το ελπίζω και εγώ, θα φανεί τώρα. Τι σχέση έχετε με την τύχη γενικώς, είστε τυχερός άνθρωπος? Δεν θεωρώ ότι είμαι άτυχος, θα ήταν άδικο να το έλεγα αυτό. Αλλά με την οργανωμένη διεκδίκηση της τύχης δεν έχω καμία σχέση. Δηλαδή δεν ασχολούμαι με τα λαχεία, δεν ασχολούμαι με τα τυχερά παιχνίδια γενικότερα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια καλή μοίρα. Νομίζετε ότι η τύχη πολιτικά πάντα σας έχει φερθεί καλά? Δεν θα το έλεγα. Έχω πέσει πολλές φορές σε δύσκολες περιστάσεις και κλήθηκα να διαχειριστώ πολύ μεγάλα προβλήματα και πολύ μεγάλους κινδύνους. Δεν νομίζω ότι είχα την τύχη, για να χρησιμοποιήσω την έκφρασή σας, να ασκήσω εξουσία σε χαλαρές περιόδους, οι οποίες να είναι έτσι ανυποψίαστες και να μπορείς να προσεγγίσεις μέσα στο πλαίσιο αυτό την κοινή γνώμη, την κοινωνία, με ένα χαλαρό και ευχάριστο τρόπο. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, η κρίση, οι δύσκολες στιγμές δεν είναι το προνομιακό πεδίο που ένας πολιτικός καλύτερα να επιδείξει αρετές? Είναι δηλαδή μια κρίση, είναι για ένα πολιτικό, ίσως ότι είναι ένας τελικός Ολυμπιακών Αγώνων για έναν αθλητή του στίβου. Ναι, ή ένας πόλεμος για έναν στρατηγό. Ακριβώς. Κοιτάξτε, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στην ενεργό πολιτική, δηλαδή στην θεσμική πολιτική, στη Βουλή, από το 1993, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες κρίσεις και να διεκπεραιώσουμε πολύ φιλόδοξους στόχους. Δεν έχω κάνει εγώ βουλευτής ή υπουργός στις εύκολες δεκαετίες, δεκαετία του 80, ακόμη και στην δεκαετία του 70, μέσα στην εφορία της μεταπολίτευσης. Είναι διαφορετική η ηλικία μου. Εκλέχτηκα για πρώτη φορά το 1993. Η συμμετοχή μου πριν ήταν μια συμμετοχή επιστημονική, νεανική, στο φοιτητικό κίνημα. Αλλά από το 1993 που έγινα βουλευτής και υπουργός στην τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, διεκδικούμε μεγάλους στόχους, όπως ήταν η ένταξη στην ΟΝΕ ή η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στη συνέχεια, πάρα πολύ γρήγορα, μετά την περίοδο της αντιπολίτευσης για μας από το 2004 έως το 2009, μπήκαμε στην περίοδο της κρίσης, δηλαδή στην περίοδο της τελευταίας δεκαετίας, που μας έχει κάνει να ξαναγνωριστούμε όλοι και να ξαναγνωρίσουμε και τον εαυτό μας, θα έλεγα. Μιλώντας για τον εαυτό σας, εσείς πολιτικά έχετε φτάσει εκεί που ονειρευτήκατε? Εννοείται από πλευράς αξιωμάτων. Ναι, από πλευράς αξιωμάτων, από πλευράς κοινωνικής αποδοχής, αντίληψης, συνείδησης, δημοφιλίας, κεφαλαίου υστεροφημίας, από όλα αυτά. Αλλά ας αρχίσουμε από τα αξιώματα. Αυτή είναι μια πολύ σύνθετη ερώτηση που κάνετε τώρα. Θα επιχειρήσω να σας απαντήσω όσο μπορώ πιο απλά και με ειλικρίνεια, αλλά για το κάθε ένα από τα θέματα που μου θέσατε. Πρώτα τα αξιώματα. Τα αξιώματα, λοιπόν. Εγώ δεν ασχολήθηκα με την πολιτική για να καταλάβω αξιώματα. Γι' αυτό και από τα πολύ νεανικά μου χρόνια οι επιλογές μου, οι πολιτικές, δεν ήταν χρηστικές. Δεν έκανα επιλογές για να αναδειχθώ μέσα σε έναν μεγάλο πολιτικό χώρο. Ναι, αλλά χωρίς φιλοδοξίες, η φιλοδοξία δεν είναι το βασικό κίνητρο εμπλοκής με τα κοινά. Μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή μας το βασικό κίνητρο να είναι η διαμόρφωση των ιδεών μας και η διεκδίκηση πολύ θεμελιωδών στόχων, γιατί μην ξεχνάτε ότι εγώ μπαίνω στο Πανεπιστήμιο το 1974 με τη μεταπολίτευση και μέσα στην ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής διαμορφωνόμαστε όλοι πολιτικά και κυρίως μέσα από τη συμμετοχή στις νεολαίες και στο φοιτητικό κίνημα. Δεν ήμουν λοιπόν σε μια μεγάλη πολιτική νεολαία, δεν ήμουνα τότε στο ΠΑΣΟΚ, ούτε στην ΚΝΕ, ούτε σε έναν χώρο ο οποίος να αναδείκνυε στελέχη με ευκολία, τα οποία θα καταλάμβαναν και αξιώματα στο φοιτητικό κίνημα. Ήμουνα σε μια μικρή φοιτητική παράταξη που πάλευε για τις ιδέες της. Και έτσι πορεύτηκα πάρα πολλά χρόνια. Και γι' αυτό και στην πραγματικότητα εντάχθηκα στην επίσημη και ενεργό πολιτική και συνδέθηκα με το ΠΑΣΟΚ όταν ένιωσα ότι υπάρχει κίνδυνος για το πολίτευμα, για τις ισορροπίες τις δημοκρατικές, για το κράτος δικαίου, δηλαδή το 1989. Ήταν η στιγμή που σας χρειαζόταν περισσότερο το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δηλαδή μπορεί κάποιος να το δει και έτσι. Ήταν μια σωστή στιγμή, εξαιρετικά πήγατε. Επικίνδυνη. Ήταν μια στιγμή που πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ κρυβόντουσαν, εγκατέλειπαν τον αρχηγό τους, δεν τον υπερασπιζόντουσαν
Και τότε για μένα, έναν νεαρό καθηγητή πανεπιστημίου που είχα περάσει ήδη πολλά χρόνια τη ζωή μου αφοσιωμένος στην ακαδημαϊκή έρευνα και την διδασκαλία και δεν είχα ασχοληθεί με την κοινοβουλευτική και επίσημη πολιτική, είχα ασχοληθεί βέβαια στο όνομα και των ιδεών μου, κυρίως με την επιστήμη μου, ήταν ένα στοίχημα το να συνταχθώ το 1989 με τον τότε κατηγορούμενο και διωκόμενο Ανδρέα Παπανδρέου. Το έκανα επειδή πίστευα ότι προσβάλλονται θεμελιώδεις θεσμοί και ότι γίνεται και μια πολύ μεγάλη αδικία θεσμική και ιστορική. Και απεδείχθη πολιτική επένδυση. Άρα απεδείχθη πολιτική επένδυση, αλλά δεν ξεκίνησε ως πολιτική επένδυση. Απεδείχθη πολιτική επένδυση με δυσκολίες, γιατί πρέπει να σας πω ότι τότε δέχτηκα πολλές φορές πρόταση να θέσω υποψηφιότητα στις εκλογές ή να δεχθώ να ενταχθώ στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν το έκανα, γιατί θεωρούσα ότι έπρεπε να παραμείνω ένας ενεργός επιστήμονας με όση εγκυρότητα διέθετα, νομίζω αρκετή, και να παίξω αυτό το ρόλο σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Ενέδωσα το 1993, όταν πια είχαν οριμάσει τα πράγματα, ήταν βέβαιη και η νίκη του ΠΑΣΟΚ και η επάνωδος του Ανδρέα Παπανδρέου στην τελευταία κυβέρνησή του, και έτσι βρέθηκα να είμαι βουλευτής Θεσσαλονίκης και μάλιστα πρώτος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκη και υπουργός τύπου και κυβερνητικός εκπρόσωπος πολύ κοντά του σε μια πολύ δύσκολη περίσταση. Τα υπόλοιπα νομίζω είναι αρκετά γνωστά. Δυστυχώς το τι έχει κάνει ο καθένας από το τότε, από το 1993 ας πούμε, που μπαίνουμε στην τελική ευθεία προς την ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, μέχρι το 2009 που αρχίζει η κρίση, έχουν λίγο πολύ ξεχαστεί. Ενώ ο καθένας έχει μια διαδρομή και μια συμβολή, ναι, σε όλα τα θέματα. Ή θέλουν να ξεχαστούν ή κάποιοι προσπαθούν να τα ξεχάσουν, αλλά δεν μου απαντήσατε σε αυτό που σας ρώτησα. Αν είστε ικανοποιημένος εκεί που φτάσατε όσον αφορά τα αξιώματα, την αποδοχή και τη δημοφιλία. Κοιτάξτε, ως προς τη δημοφιλία, υπήρχαν περίοδοι που η δημοφιλία και η δική μου και των άλλων επώνυμων στελεχών του ΠΑΣΟΚ ήταν πάρα πολύ υψηλή. Έφτασε στιγμή που και εγώ ήμουν μέσα στους έναν, δύο, τρεις δημοφιλέστερους πολιτικούς στην Ελλάδα. Το να είναι δε κανείς υπουργός και μάλιστα υπουργός που παίζει καθοριστικό ρόλο στην χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής σε μια ηλικία μικρότερη των 35 ετών ας πούμε, ήταν ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Άρα τα έχω πετύχει αυτά σε πολύ μικρή ηλικία και μπορώ να πω ότι έχω και την ψυχική άνεση να τα ξεπεράσω. Αυτά όλα μου φανήκαν εξαιρετικά χρήσιμα όταν έπρεπε να απαντήσω σε διλήμματα τα οποία ήταν υπαρξιακά για τη χώρα πρωτίστως, αλλά και για μένα. Θα μπορούσα, το έχω πει πολλές φορές, δεν θέλω να επαναλαμβάνω, να προστατεύσω τον εαυτό μου. Θα μπορούσα να μείνω έξω από τη φθορά και να διεκδικήσω ένα ρόλο μετά το πρώτο κύμα της κρίσης. Θα μπορούσα να μην πάρω το Υπουργείο Οικονομικών. Θα μπορούσα να μείνω στο Υπουργείο Αμήνης. Θα μπορούσα να μείνω εκτός κυβέρνησης. Δεν ήταν για μένα έντιμο ούτε απέναντι στην πατρίδα, ούτε απέναντι στην παράταξη, ούτε απέναντι στον εαυτό μου να κρυφτώ ή να κινηθώ με κριτήρια προσωπικά, με κριτήρια αυτοπροστασίας. Θα μπορούσα πράγματι να έχω κάνει χειρισμούς οι οποίοι να μου δώσουν την δυνατότητα να καταλάβω και εγώ όπως πολλοί άλλοι να περιμένετε λίγο περισσότερο το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Θα μπορούσα, πώς θα μπορούσατε να φτάσετε, ελάτε να δούμε ένα κάνω, σενάριο. Να κάνω τέτοιου είδους κινήσεις. Να δούμε ένα σενάριο. Δεν με απασχόλησαν ποτέ, πρέπει να σας πω. Αλλά πώς θα μπορούσατε να φτάσετε πρωθυπουργός, ελάτε να δούμε ένα σενάριο. Ποιες κινήσεις θα μπορούσαν να σας οδηγήσουν εκεί? Πολλές. Καταρχάς, το 2011, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν σχηματίστηκε η κυβέρνηση Παπαδήμου τελικά, θα μπορούσε κάλλιστα ο σχηματισμός της κυβέρνησης αυτός να γίνει από μένα. Δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Είχε γίνει κάποια σχετική συζήτηση, δηλαδή. Έχουν γίνει και οι συζητήσεις και οι προτάσεις και όλα αυτά. Δεν είναι η στιγμή να μπω στην αποκάλυψη. Όχι, έχουν ιστορικό ενδιαφέρον τώρα αυτές τις λεπτομέρειες. Θα τα πούμε. Σημασία έχει ότι. Δηλαδή, συγγνώμη, κάποιος σας είχε προτείνει να γίνετε πρωθυπουργός και δεν το δεχτήκατε. Είχε γίνει αυτή η συζήτηση και είπατε, όχι, θεωρώ καλύτερο να είναι ο Παπαδήμος. Δεν μπορούσε να είναι για μένα το κριτήριο αυτό. Τότε, όπως θυμάστε, είχαν συζητηθεί πάρα πολλά πρόσωπα και άλλαζαν οι επιλογές μέσα στην ημέρα. Ναι, με και ο Πετσάλης. Για μένα, λοιπόν,
ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει μια σταθερότητα και μια δυνατότητα αξιοπρεπούς εκπροσώπησης της χώρας στις κρίσιμες συζητήσεις με τους πιστωτές, στις κρίσιμες συζητήσεις με την διεθνή κοινότητα, και αυτό τον ρόλο τον έπαιζα εγώ ούτως ή άλλως ως αντιπρόεδρος και υπουργός οικονομικών. Άρα αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη φάση που έπρεπε να δοθεί μια απάντηση. Θα πω κάποια στιγμή, θα έρθει η στιγμή που θα πω τις λεπτομέρειες για πώς έχουν εξελιχθεί όλα αυτά τα πράγματα εκείνη την περίοδο, γιατί ο χρόνος ήταν ιστορικός και εξαιρετικά πυκνός και πρέπει να ξέρουν και οι ερευνητές αλλά κυρίως οι πολίτες τι έχει συμβεί λεπτό προς λεπτό και τι έχει κάνει ο καθένας. Δεν έχουν αποκαλυφθεί όλα. Όχι, δεν έχουν αποκαλυφθεί όλα. Δεν έχουν αποκαλυφθεί όλα, όχι. Και θα έλεγα ότι πρέπει κάποια στιγμή με απόλυτη ψυχραιμία και βεβαίως με απόλυτη ειλικρίνεια, άλλωστε το λένε τεκμηριωμένα, να υπάρξει η πλήρης καταγραφή αυτής της αλήθειας. Τώρα, στη συνέχεια, η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, η λεγόμενη κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, ήταν μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα, προσχώρησαν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις στην δική μας γραμμή και νομίζω ότι ήταν μια κυβέρνηση στην οποία μπορεί να μην ήμουν ο πρωθυπουργός της. Τον ρόλο αυτόν έπρεπε να τον παίξει δημοκρατικά και κοινοβουλευτικά ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος, ο Αντώνης Σαμαράς. Αλλά είχαμε, όπως ξέρετε, μια συνεργασία η οποία ήταν άψογη. Εξελίχθηκε σε συνεργασία απολύτως ειλικρινή και εξαιρετικά αποτελεσματική, σταδιακά. Δεν ήταν πάντα έτσι, γιατί παρενέβαινε ο τρίτος παράγων τότε, το τρίτο κόμμα, η Δημάρ, με τον κύριο Κουβέλη. Και βεβαίως αυτό δημιουργούσε μερικές φορές ασφαλμένες εντυπώσεις, διότι σας θυμίζω ότι τότε το Πασόκ ήταν ένα Πασόκ τοξικό, ενώ η Δημάρ ήταν ένα κόμμα συμπαθητικό, το οποίο θα μπορούσε να δώσει μια αίσθηση προοδευτικότητας, φιλοευρωπαϊσμού, χωρίς να έχει τις αρνητικές όψεις ενός κόμματος εξουσίας που συμμετείχε βεβαίως στη διαμόρφωση αυτού που λέγεται μεταπολιτευτική Ελλάδα. Επεδείχθη όμως ότι όπου δεν έβγαλαν τις χώρες από την κρίση τα παλιά κόμματα, τα κόμματα εξουσίας, υπήρξαν προβλήματα. Υπήρξε ανακύκλωση και παράταση της κρίσης. Ναι, γιατί και εμείς, φορά... και εμείς εδώ στην Ελλάδα ζούμε αυτή την δεύτερη κρίση, την δευτερογενή, την κρίση μετά την κρίση και την κρίση μέσα στην κρίση από το 2015 και θα μετά. Θα πάμε σε όλα αυτά. Άρα εγώ έπρεπε να απαντήσω σε διλήμματα που τα έχω απαντήσει κι άλλες φορές στη ζωή μου, αν θα έπρεπε να διαφυλάξω την δημοσκοπική μου δημοφιλία, το πολιτικό μου μέλλον, το προσωπικό, ή να μπω στη φωτιά. Μπήκα στη φωτιά. Τώρα λοιπόν, το πολιτικό σας μέλλον πώς το βλέπετε? Δεν είναι κάτι που με απασχολεί το πολιτικό μου μέλλον. Λέει, θα μπορούσατε με ενδιαφέρει, να με ενδιαφέρει πάρα πολύ το μέλλον της χώρας, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορική καταγραφή στην οποία αναφερθήκατε, αλλά όταν θεωρείς ότι επικοινωνείς με την ιστορία, τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα, διότι υπάρχει ένα λεπτό όριο ανάμεσα στην ιστορική συνείδηση που υπερβαίνει τη συγκυρία και επικοινωνεί κατά κάποιο τρόπο με το μέλλον και τις επόμενες γενιές. Μόνο από αυτό πρέπει να γίνεται ορθολογικά και μετρημένα, γιατί ξεπερνάς αυτό το λεπτό όριο και ακούς φωνές οι οποίες σε καλούν, ακούς αόρατες μουσικές, γίνεσαι ένα είδος Jeanne d'Arc. Νομίζεις δηλαδή ότι έχεις κάποια προνομιακή σχέση με την ιστορία. Εγώ λοιπόν δεν ανήκω σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία. Δεν ακούω φωνές οι οποίες με καλούν. Ακούω τη φωνή της συνείδησής μου, τη φωνή της λογικής. Προσπαθώ να μιλήσω όσο μπορώ πιο λογικά και τεκμηριωμένα, να πω πράγματα τα οποία είναι δύσκολα και στα οποία δεν είναι εθισμένη η κοινή γνώμη. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτός είναι ο πιο κρίσιμος πολιτικός ρόλος. Αυτή τη φιλοδοξία έχω. Έχω τη φιλοδοξία να λέω την αλήθεια και να αξιοποιώ την εμπειρία την οποία έχουμε ενσωματώσει όλοι ως κοινωνία, αλλά και ο καθένας ατομικά ανάλογα με τη θέση στην οποία βρέθηκε. Ξέρετε τι λένε για σας, είστε ευφυής, ο επαρκέστερος κοινοβουλευτικός, ένα τάνκερ στη λίμνη των Ιωαννίνων, αλλά από την άλλη σας αποδίδουν όχι κάτι αυτοκαταστροφικό, δεν θα το έλεγα έτσι. Σας αποδίδουν μία συμπεριφορά η οποία ενδέχεται σε ένα κομμάτι του εκλογικού ακροατηρίου, ιδίως αυτό που είναι το πιο λαϊκό, να λειτουργεί αποτρεπτικά, να τους απομακρύνει. Τι εννοείται δηλαδή, ότι δεν λαϊκίζω?
Θα μπορούσα δεν δημαγωγώ. Θα μπορούσα να το πούμε και έτσι, θα μπορούσαμε να το πούμε και αλλιώς, ότι επιδεικνύεται μια συμπεριφορά που έχει αποστάσεις από το λαϊκό. Όχι καθόλου. Νομίζω ότι η δική μου συμπεριφορά είναι αυτή που εμπνέεται από βαθύ σεβασμό και απόλυτη αγάπη απέναντι στο λαό. Δηλαδή απέναντι στον πιο απλό, αδικημένο, φοβισμένο άνθρωπο. Σας έχουν εγκαλέσει και γαλαζονία. Απέναντι σε αυτόν που έχει πραγματική ανάγκη από την πολιτική. Πραγματική ανάγκη από την πολιτική δεν έχει ο πλούσιος, ο ισχυρός, ο ικανός. Ανάγκη από την πολιτική, ανάγκη από τις κρατικές παρεμβάσεις, ανάγκη από τους θεσμούς έχει ο αδύνατος. Όταν λοιπόν έρχεσαι και παίζεις με το συναίσθημα του κόσμου, του λες ανεύθυνα πράγματα, πράγματα τα οποία οδηγούν στο αδιέξοδο, αυτά στρέφονται στην πραγματικότητα εναντίον του λαού, εναντίον αυτών που υποτίθεται ότι υπηρετείς. Όταν λοιπόν λαϊκίζεις, απλουστεύεις, δημαγωγείς, ψεύδεσαι, μπορεί να γίνεσαι συγκυριακά και παροδικά ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα και κατά βάθος είσαι εξαιρετικά βλαπτικός. Ο λαός είναι άνθρωπος. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που κάνω εγώ όσο μπορώ, και μακάρι να μπορούσα να το κάνω και περισσότερο, μακάρι να μπορούσα να το κάνω απόλυτα και μακάρι να μπορούσα να το κάνω και πριν, θα μπορούσα να το κάνω προληπτικά, όχι μετά το 2009, αλλά πριν το 2009. Βλέπετε, το 2007 ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ προτίμησε να επανεκλέξει τον Γιώργο Παπανδρέου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Έχετε μετανιώσει για το Ζάπιο για εκείνο το βράδυ? Μην βιάζεστε, μισό λεπτό, γιατί θέλετε πολλά ερωτήματα τα οποία είναι προσωπικού χαρακτήρα και πρέπει να σας απαντήσω. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Σας λέω ότι έγιναν επιλογές. Δεν είχα την ευκαιρία ούτε ως διαμορφωτής της κυβερνητικής πολιτικής, ως πρωθυπουργός, ούτε ως ένας κορυφαίος υπουργός οικονομικών, ας πούμε, πριν το 2009, να συμβάλλω στην διαμόρφωση μιας πολιτικής και κυρίως στη διαμόρφωση μιας γλώσσας πολιτικής απέναντι στην κοινωνία, στις παραγωγικές δυνάμεις, στους πολίτες, που να μας αποτρέψει από την κρίση. Όμως τώρα ξέρουμε, τώρα τα ζήσαμε αυτά. Τώρα δεν δικαιούμαστε να λέμε ψέματα και να παίζουμε με την ψυχή και την αγωνία του λαού. Άρα αυτοί που εμφανίζονται να χτυπάνε πλάτες, αυτοί που εμφανίζονται να είναι τάχα συμπαθείς και να επικοινωνούν με τον λαό λέγοντάς του πράγματα τα οποία συνηθίζονται στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και όχι στην πολιτική επικοινωνία, αυτοί είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Εγώ κάνω αυτό που μου υπαγορεύει η συνείδησή μου. Ναι, αλλά δεν σας έχω ακούσει να μέμφεστε και το λαό. Δηλαδή και εσείς ως πολιτικός απενοχοποιείτε το λαό συνέχεια. Όχι. Δεν απενοχοποιώ κανέναν. Έχω αναρωτηθεί και είμαι ο μόνος στο πολιτικό σύστημα που αναρωτιέται το εξής. Αν το πολιτικό σύστημα έχει ένα βουνό ευθύνης για αυτό που έγινε, ο κάθε πολίτης δεν έχει έναν κόκο άμμου ευθύνης? Αυτό το έχω πει χιλιάδες φορές στις ομιλίες μου, όχι τώρα, όχι το 2019, το 2010, 11, 12 και ούτω καθεξής. Έναν κόκο άμμου ο καθένας ευθύνη έχει, γιατί ψήφισε και ξαναψήφισε και ξαναψήφισε εσφαλμένα. Εδώ βλέπετε, ο ελληνικός λαός δεν ψηφίζει ποτέ άπαξ. Ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί επιμένουν στις επιλογές τους. Εδώ ψήφισε το Σεπτέμβριο, τον Ιανουάριο του 2015, ΣΥΡΙΖΑ, είδε να γίνει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ψήφισε με 62% όχι στο δημοψήφισμα, έζησε την άλλη μέρα τον ευτελισμό και την ανατροπή της πλειοψηφίας αυτής, η οποία ούτως ή άλλως δεν είχε περιεχόμενο. Ήτανε πλαστό το ερώτημα και πλαστή η απάντηση, αλλά παρόλα αυτά συγκέντρωσε 62% και στη συνέχεια ξαναπήρε πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Άρα δεν είναι μια φευγαλαία επιλογή. Είναι μια επιλογή που είχε διάρκεια. Ναι, αλλά βλέπουμε άρα και λοιπόν κάτι, εγώ τα έχω πει αυτά. Πρόεδρε. Αλλά δεν μπορώ να βγαίνω και να λέω φταίει ο λαός. Διότι και τον λαό τον διαμορφώνεις με αυτά που λες. Μπορείς να πεις στον κάθε πολίτη ότι έχει αυτό το μικρό μερίδιο ευθύνης. Έναν κόκο άμμου. Σε σχέση με το βουνό της δικής μας ευθύνης. Πείτε μου κάτι. Αν ο λαός... Αλλά πώς να εξηγήσεις τον κόσμο ότι το δημόσιο χρέος σωρεύτηκε μέχρι το 2009, όχι λόγω των αιτίων
που κυκλοφορούν στη δημόσια συζήτηση, επειδή τα φάγανε κάποιοι πολιτικοί, επειδή υπήρξαν εξοπλισμοί, επειδή έγιναν λανθασμένες επιλογές στα δημόσια έργα, δυστυχώς το δημόσιο χρέος, λέει η έρευνα, διονγκώθηκε κατά 80% λόγω του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτό είναι μια ευθύνη τελικά του συνταξιούχου που πήρε τη σύνταξη ή μια ευθύνη των βουλών που ψήφισαν, των κυβερνήσεων που εισηγήθηκαν και διαμορφώθηκε αυτό το ασφαλιστικό σύστημα, ας πούμε, από την μεταπολίτευση και μετά, για να μην πω από τον πόλεμο και μετά. Άρα κατά κάποιο τρόπο πληρώνουμε και την ατολμία της δικής σας γενιάς πολιτικών. Η δική μου γενιά, η οποία δεν ανέλαβε τις πρωτοβουλίες. Η δική μου γενιά είναι μια γενιά η οποία συμπιέστηκε από την προηγούμενη γενιά και από την επόμενη, την πολύ νεανική, η οποία διεκδικεί και λογικά διεκδικεί ένα ρόλο. Διότι η δική μου γενιά είναι η γενιά ποιου. Όχι, όταν εννοώ δικιά σας γενιά πολιτικών, εννοώ των πολιτικών προσώπων που ήταν στα πράγματα, που είχαν τη χώρα στα χέρια τους. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι στην ίδια γενιά. Εγώ δεν είμαι στην ίδια γενιά ούτε. Δηλαδή, επικυβερνήσω Σιμίτη. Ούτε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε με τον Κώστα Σιμίτη. Επικυβερνήσω Σιμίτη. Ούτε με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Εγείρεται θέμα ασφαλιστικού και τότε. Ναι. Δεν υπήρξε κάποια πίεση προκειμένου να προωθηθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, να ενσωματωθούν. Σκούτε. Δεν υπήρξε γιατί το ίδιο το Πασόκ δεν πίστευε σε αυτό. Αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Άρα. Εσείς τότε τι είχατε πει. Πάμε να με συγχωρείτε. Κάποιος πήρε μία απόφαση να μην προωθηθεί αυτή η μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση για Νίτση, ας πούμε. Είναι μία μεταρρύθμιση που δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε? Γιατί αντέδρασε το ίδιο το Πασόκ. Αντέδρασαν οι δυνάμεις οι οποίες είχαν στηρίξει για τον τότε πρωθυπουργό. Αντέδρασαν όχι οι αντίπαλοι του Κώστα Σιμίτη στο Πασόκ μέσα. Αντέδρασαν οι οπαδοί του, γιατί οι οπαδοί του βρισκόντουσαν τότε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος, στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΒΗ. Άρα εγώ είχα τότε επιφυλάξεις ως προς το αποτέλεσμα που θα έφερνε η αναθεώρηση, η γενναία μεταρρύθμιση για Νίτση, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός επιστήμον και ένας δημόσιος άνδρας με πολύ μεγάλο ήθος και ικανότητα λόγου και καινοτομιών και προτάσεων, και χαίρομαι που είμαστε φίλοι, αλλά τότε είχα πει και στον ίδιον ότι θα έπρεπε το αποτέλεσμα, το αναλογιστικό και το δημοσιονομικό, να είναι μεγαλύτερο, και είχα υποστηρίξει δημόσια, παρά την επιφύλαξή μου αυτή, την μεταρρύθμιση, λέγοντας στον Πρωθυπουργό, τον Κώστα Σιμίτη, ότι εγώ θα το υποστηρίξω δημόσια, αλλά μην υποχωρήσουμε. Αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Δεν ήθελε να υποχωρήσει, αλλά αναγκάστηκε. Ήταν να πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Να κλείσουμε τα προσωπικά σιγά σιγά. Πρώτα, πού θα είστε υποψήφιος? Δεν έχω πει ότι θα είμαι υποψήφιος. Έχω πει ότι που δεν θα είμαι υποψήφιος. Ναι, φύγατε από πάνω, από την πατρίδα μας, γιατί? Διότι έκλεισα τον κύκλο αυτό. Έχω σταματήσει να είμαι πολιτευτής στη Θεσσαλονίκη από το 2009. Με τελευταία φορά ασχολήθηκα σε επίπεδο εκλογών εθνικών με τη Θεσσαλονίκη ως εκλογική περιφέρεια, σε μια σχέση τέτοια άμεση με τους εκλογείς, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, στις εκλογές του 2009. Προ 10 ετών έκτοτε μετέχω στις εκλογές υπό την ιδιότητα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Άρα τώρα είναι πολύ παράτερο και άδικο να ξαναγυρίσω σε αυτό το ρόλο. Θα ήταν και άδικο απέναντι στους συνυποψηφίους μου και ιδίως στους νεότερους, οι οποίοι θέλουν να διεκδικήσουν ένα ρόλο στα δημόσια πράγματα. Άρα, αν υπάρχει ένα ενδεχόμενο να είστε στην επόμενη Βουλή, είναι ως επικεφαλής του επικρατείας του κινήματος αλλαγής. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει το κίνημα αλλαγής ανάλογα με τις ανάγκες του. Δεν έχετε συζητήσει με την πρόεδρο? Δεν έχω συζητήσει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα. Με ενδιαφέρει η χώρα τι θα κάνει, πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος. Και κυρίως με ενδιαφέρει να διατηρηθεί η αίσθηση του προβλήματος και του κινδύνου. Ναι, λέτε ότι να μην κηρύξει η χώρα, κηρύξει η χώρα πρόωρα τη λήξη του συναγερμού. Διότι έχουμε δυστυχώς λόγο να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί για να μην βρεθούμε προεκπλήξεις. Πάντως, για να κάνετε αυτές τις επισημάνσεις και στο μέλλον, θα είναι πιο χρήσιμο να είστε στη Βουλή, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είναι το μόνο δημόσιο βήμα. Εγώ δεν είπα ότι δεν είμαι χρήσιμος στη Βουλή. Όλοι λένε ότι πρέπει να ακούσουμε τι λέω στη Βουλή και τα λοιπά, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το χειρίζομαι εγώ και κάτι το οποίο δεν είναι για μένα η βασική μου προτεραιότητα. Ξέρετε, υπάρχει και το σενάριο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ότι θα είστε το. Γιατί γελάτε? Ότι θα είστε το πρόσωπο επί του οποίου θα συνενέσουν Μητσοτάκης και γεννηματά
Και θα έχουμε ξέρω μια δημόσια δήλωση της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Σπυράκη, ότι δεν πρόκειται να προτείνει η Νέα Δημοκρατία τον Κώστα Σιμίτη και τον Ευάγγελο Βενιζέλου. Εντάξει, τώρα η κυρία Σπυράκη δεν είναι πια πρόεδρος, αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλάζουν εξ απόψεις. Εκπρόσωπος. Δεν είναι εκπρόσωπος, συγγνώμη. Ναι. Αν σας γινόταν στο υποθετικό σενάριο, τώρα μην μου πείτε δεν μιλάω με υποθέσεις, μια τέτοια πρόταση, πώς θα τη βλέπατε? Δεν με ενδιαφέρει αυτή η δημόσια συζήτηση. Τη θεωρώ δηλαδή προκλητική για τον κόσμο. Συγγνώμη που το λέω, εσείς είστε ένας δημοσιογράφος διεισδυτικός και θαραλέος και λέτε τη γνώμη σας και κάνετε τις σωστές ερωτήσεις. Αλλά πρέπει και εγώ να δώσω τις σωστές απαντήσεις. Η συζήτηση αυτή για το ρόλο των προσώπων και για το αν θα δεχόταν ένας άνθρωπος σαν και εμένα να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, να γίνει πρόεδρος δημοκρατίας, να γίνει γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή να γίνει, ξέρω εγώ, ενδεχομένως πάπας της Ρώμης, δεν είμαστε ευτυχώς. Μα η πολιτική αυτό δεν είναι, πρόεδρε. Οι ψηφίδες της είναι οι φιλοδοξίες των ανθρώπων που μετέχουν σε αυτήν. Οι φιλοδοξίες είναι απολύτως αναγκαίες για οτιδήποτε. Χωρίς φιλοδοξία δεν υπάρχεις ούτε στον χώρο της τέχνης, ούτε στον χώρο της οικονομίας, ούτε στον χώρο της επιστήμης. Δεν υπάρχεις πουθενά. Ούτε στον χώρο της πολιτικής. Όποιος δηλώνει ότι είναι τόσο μετριοπαθής και αδιάφορος και δεν έχει φιλοδοξίες, είναι ή ακατάλληλος ή επικίνδυνος. Δηλαδή, ή είναι ανεπαρκής ή είναι απολύτως ψεύτης. Μάλιστα, λοιπόν. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχω φιλοδοξίες, αλλά λέω ότι στο σημείο που έχω φτάσει, οι φιλοδοξίες μου είναι φιλοδοξίες στρατηγικές, ιστορικές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπατε σε μια προηγούμενη ερώτησή σας. Πώς θέλουμε να μας θυμούνται. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, το πώς θέλουμε να μας θυμούνται. Και δεν πρέπει η ιστορία να είναι άδικη με τον εαυτό της και με τον τόπο. Γιατί πολύ συχνά ο ελληνικός λαός στη διαδρομή του, ιδίως στην διαδρομή των τελευταίων 200 ετών, έχει αδικήσει τον συλλογικό εαυτό του με τη μνήμη που διατήρησε. Ναι, ξέρετε γιατί? Γιατί συνήθως η ιστορία γράφεται ελήψη των πρωταγωνιστών. Αργότερα διαμορφώνει τη ιστορική συνείδηση. Οι πρωταγωνιστές είναι δύο ειδών. Είναι πρωταγωνιστές οι οποίοι θέλουν να διαμορφώσουν τη μνήμη και αφήνουν επεξεργασμένα αρχεία, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί με τα ημερολόγια τους, με τις καταγραφές τους. Θα έλεγα, έχουμε δύο εξαίρετα παραδείγματα. Το παράδειγμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή στον χώρο της πολιτικής και το παράδειγμα του Γιώργου Σεφέρη στον χώρο της λογοτεχνίας, αλλά και της πολιτικής και της διπλωματίας, γιατί ήταν μια σύνθετη και πολυεπίπεδη προσωπικότητα. Και υπάρχουν και πολιτικοί ή λογοτέχνες ή δημιουργοί, αλλά ας πάρουμε τους πολιτικούς τώρα, που έχουν είτε σεμνότητα, είτε αγνωστικισμό, είτε αδιαφορία, ναι, και δεν έχουν αφήσει πίσω μια οργανωμένη μνήμη ή οργανωμένους επιγόνους οι οποίοι να προστατεύουν τη μνήμη τους. Ας πούμε για παράδειγμα ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έχει αφήσει ένα αρχείο, ας πούμε, αντίστοιχο με το αρχείο που εντάξει, που αλλά όλα είναι καταγεγραμμένα. Να πάμε στο σήμερα, πρόεδρε. Ναι. Να πάμε στο χθες. Ο Αλέξης Τσίπρας εκφωνεί ομιλία στη Λαμία. Ναι. Και αναφέρεται στον Άρη Βελουχιώτη. Αυτό ναι. Πώς το ακούτε? Νομίζω ότι είναι επηρεασμένος από την υποψηφιότητα του κυρίου Κόκαλη. Είναι στο ναι, κλίμα, γιατί είναι στο κλίμα βουνού... της κυβέρνησης του Βουνού. Ναι. Πώς τι να αξιολογήσω? Όταν λέει ότι είναι ανατριχιαστικά επίκαιρος ο λόγος του Άρη Βελουχιώτη, τι εννοεί? Τι μπορεί να εννοεί ένας άνθρωπος εν έτη 2019 παραμονές ευρωπαϊκών εκλογών? Όταν σε 5 μέρες καλούμαστε να ψηφίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τυπικά για το μέλλον της Ευρώπης και για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλά, κανείς δεν ασχολείται. Και στην πραγματικότητα να στείλουμε ένα μήνυμα για το τι μέλλον θέλουμε για τον τόπο μας, δηλαδή με εθνικά κριτήρια. Είναι λοιπόν ανατριχιαστικά επίκαιρος ο Άρης Βελουχιώτης? Δεν είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο το μήνυμα της εθνικής ενότητας, της συμφιλίωσης? Δεν είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο το μήνυμα μιας Ελλάδας που ξεπέρασε τις πληγές του εμφυλίου, που ξεπέρασε τις πληγές του διχασμού? Αυτά τα λέει ο κύριος Τσίπρας γιατί στο βάθος της σκέψης του ο λόγος του είναι διχαστικός. Ναι, αλλά πάντα έτσι είναι, δεν ήταν, είναι πάντα πρόεδρε. Εμφυλιοπολεμικός. Στην Ελλάδα η πολιτική δεν είναι σύνθεση, είναι συνήθως σύγκρουση. Είναι αποδόμηση. Όχι, δηλαδή πάντοτε υπάρχει ένας διχασμός, μια σύγκρουση. Η πολιτική κύρια. Με ήττα είναι σύγκρουση. Έχει συγκρουσιακά στοιχεία, προφανώς υπάρχουν στοιχεία κοινωνικών αντιθέσεων, πολύ σημαντικά, αντιθέσεων στην οικονομική πολιτική, αντιθέσεων ακόμη και στην εξωτερική πολιτική. Βεβαίως υπάρχει μια σύγκρουση. Αν όμως τη σύγκρουση αυτή την δεις απλουστευμένα
όπως την έβλεπε, ας πούμε, την περίοδο του ναζισμού ο Καρλ Σμιτ, που θεωρούσε ότι η πολιτική είναι η σύγκρουση εχθρού φύλου, ή όπως την βλέπουν οι θεωρητικοί του λαϊκισμού, ο Λακλάου που εμπνέει τον κύριο Τσίπρα ως μια σύγκρουση του παλιού με, του νέου, με το νέο, ή ως μια σύγκρουση του λαού, του απλού λαού με τις ελίτ, θα βρεις ευκαιρία, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας συχνά πυκνά, κάθε μέρα, να αναδείξει τον αντίπαλο εξαφανίζοντας τις αποχρώσεις και καταβυθίζοντας την αλήθεια και αναζωπυρώνοντας τα συγκρουσιακά έως εμφυλιοπολεμικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν πάντα μέσα σε μια κοινωνία, γιατί μια κοινωνία είναι συγκρουσιακή. Η πολιτιστική επεξεργασία, οι θεσμοί, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο πολιτικός και νομικός πολιτισμός είναι αυτός που παίρνει μια κοινωνία, η οποία είναι μια κοινωνία με χαρακτηριστικά ζούγκλας, πολέμου πάντων κατά πάντων, μια κοινωνία η οποία έχει τα χαρακτηριστικά της σύγκρουσης που μας λέει ο Χόμπς και την μετατρέπει αυτή σε μια οργανωμένη, ορθολογική, θεσμοθετημένη κοινωνία. Αυτό λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, όταν υποδύεται το ριζοσπάστη, όταν υποδύεται τον επικεφαλής ενός κόμματος το οποίο είναι υποτίθεται ανατρεπτικό, σχεδόν αντισυστημικό, το κάνει λόγω του καθημερινό. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η πλευρά ενός κοινικού πολιτικού, ο οποίος διαχειρίζεται μια ομάδα εξουσίας χωρίς αξίες, που συναλλάσσεται με τους πάντες, που δεν έχει κανένα ιδεολογικό πρόβλημα να είναι με τον κύριο Καμένο, με την κυρία Παπακώστα, με τους πάντες, και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τα πιο μεγάλα και ομά συμφέροντα. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή έχει και μια ηγεμονία σε αυτό που λέμε κεντροαριστερά. Τι ηγεμονία, σε ποια κεντροαριστερά? Έχει μια εκλογική, μια αριθμητική ηγεμονία. Έχει ένα κόμμα το οποίο πήρε 35% στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Από ένα κόμμα που ήταν 4%, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό έγινε λόγω του μνημονίου, εκμεταλλευόμενος ένα πολύ μεγάλο ψέμα, μια ψευδαίσθηση, όπως λέει, ότι υπήρχε μια άλλη πολιτική. Ναι, αλλά έχει καταφέρει να εμφυτεύσει ηγεμονικά χαρακτηριστικά. Έχει μπει στο κράτος, έχει μπει στη δικαιοσύνη. Αυτά δεν είναι, αυτά δεν είναι ηγεμονικά χαρακτηριστικά. Είναι όμως συστημικά. Όχι, μισό λεπτό. Είναι συστημικά. Αυτά είναι χαρακτηριστικά της κοινικής νομής της εξουσίας. Ηγεμονία σημαίνει ότι έχω ιδέες, ότι έχω πολιτικό λόγο, ότι έχω μια στρατηγική σύλληψη με την οποία επικρατώ, όχι με την δύναμη των μηχανισμών του βαθέως κράτους, αλλά με την ακτινοβολία του λόγου μου και με την ακτινοβολία των ιδεών μου. Αυτό είναι η ηγεμονία. Το άλλο δεν είναι η ηγεμονία με την έννοια που το λέτε εσείς τώρα, την έννοια του Γκράμψη. Είναι δηλαδή, η ηγεμονία με την έννοια της αυταρχικής επιβολής. Πρόεδρε, με την έννοια της διαχείρισης μοχλών εξουσίας. Πρόεδρε, μοχλούς εξουσίας, συγγνώμη, έχει, θα τους χάσει με την ήττα. Ωραία, αν βάλουμε όμως και θα μείνει χωρίς μοχλούς. Αν πάρουμε τις δημοσκοπήσεις και δούμε το ΣΥΡΙΖΑ και δίπλα του το ΚΙΝΑΛ και ρωτήσουμε ποιος ηγεμονεύει αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο. Ποιο χώρο, είμαστε στον ίδιο χώρο? Εγώ δεν θεωρώ ότι ανήκω στον ίδιο χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι είστε στον ίδιο χώρο. Σε αυτό που λέτε, όχι, δημοκρατική παράταξη. Όχι, βεβαίως. Έτσι σχέση έχει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, με τη δημοκρατική αυτό παράταξη. Αυτό το 20-25 που μπορεί μάξιμο μίσος να πάει και 30 μισό λεπτό, που στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, πού ανήκει? Μισό λεπτό. Ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι προέρχονται από τη δημοκρατική παράταξη, από το ΠΑΣΟΚ, και ψήφισαν και ξαναψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι αλήθεια. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ως ηγετική ομάδα, ως πολιτικός λόγος, ως τρόπος διαχείρισης εξουσίας, έχει καμία σχέση με την δημοκρατική παράταξη? Με όχι, την παράταξη αλλά έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Του κέντρου, του προοδευτικού κέντρου, με την παράταξη της Ένωσης Κέντρου, του ΠΑΣΟΚ, δεν έχει. Έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Μισόλυτο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, ας μιλήσουμε λοιπόν με αλλαγμένους όρους. Για τα αλλαγμένα πράγματα. Μην διεκδικούμε την ιστορία, τη μνήμη και το παρελθόν. Θέλει να μας πει την άποψή του για το μέλλον. Χειρίστηκε λοιπόν το παρόν με έναν απολύτως ομό τρόπο. Με τον κύριο Καμένο, με τη σημερινή παρέα που τον στηρίζει στη Βουλή, έτσι, δηλαδή με αυτό το απίθανο συνονθήλευμα, που είναι από τον κύριο Ζουράρη μέχρι τον κύριο Θεοχαρόπουλο στο ίδιο κόμμα, έτσι, και από την κυρία Παπακώστα. Τι περιμένατε μέχρι να κάνει το αίσθηκτο της επιβίωσης είναι στην πολιτική? Αίσθηκτο, δηλαδή, επιβίωσης, τι το αίσθηκτο της επιβίωσης στην πολιτική δεν είναι το αίσθηκτο της επιβίωσης στο άγριο δάσος, έτσι. Αυτό είναι ένα αίσθηκτο επιβίωσης το οποίο υπερέχει κάθε αξίας, κάθε ιδεολογίας, κάθε... Η τέχνη του εφικτού, δεν λένε ότι είναι πολιτική. Αυτό τότε μπορεί να δικαιολογήσει τα πάντα?
Αυτό δικαιολογεί όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης. Αυτό η τέχνη του εφικτού, ο συμβιβασμός, ο κινησμός δικαιολογεί το μέλλον προς τις επόμενες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Αυτό δεν ίσχυε τα τελευταία 45 χρόνια της μεταπολίτευσης που όλοι τη βρίζουν και την κατηγορούν, αλλά ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται την επαναφορά της μεταπολίτευσης. Δηλαδή αυτό δεν ίσχυε για τις κυβερνήσεις μέχρι το 2015 και ισχύει για την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Ναι, αλλά έχει την ευχέρεια κάθε συμβιβασμού, κάθε ρεαλιστικής επιλογής, εντός εισαγωγικών, ρεαλιστικής επιλογής, ενώ οι άλλοι έκαναν λάθος. Οι άλλοι ήταν διεφθαρμένοι, ήταν παλιοί, ήταν ακατάλληλοι και ήταν και εχθροί του λαού. Κατάλαβα τι λέει. Ναι, όχι, το έχω καταλάβει. Ναι. Αυτό εγώ που θέλω να ρωτήσω. Όχι, εσείς το έχετε καταλάβει, ναι, και το έχετε αναδείξει. Η ερώτησή μου ήταν ρητορική ερώτηση. Αυτό που... Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι συμφωνούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που αντιπροσωπεύει δεν έχει σχέση με τις αρχές της Δημοκρατικής Παράταξης. Το κίνημα αλλαγής πώς μπορεί να επαναπατρίσει αυτόν τον κόσμο? Εγώ έχω πει ότι το κίνημα αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, που είναι ο κορμός του κινήματος αλλαγής, θα ανέβει μόλις αρχίσει να ανεβαίνει η χώρα. Και θα ανέβει. Θα σας πω, ήταν έχετε ΣΥΡΙΖΑ αυτομαστιγωθεί αρκετά σε επίπεδο αυτοκριτικής. Και μόνοι εμείς. Κανείς δεν έχει ασκήσει κριτική τέτοιου είδους. Ναι, αλλά αυτοκριτική δεν έχει ασκήσει κανένα άλλο ακόμα κόμμα. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτικού του λόγου κάνοντας κριτική στο παλιό σύστημα. Όχι, ας πούμε, εγώ θα όχι, σας ρωτήσω. Δεν κάνει κριτική στο παλιό σύστημα. Το πόρισμα για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ. Μισό λεπτό. Δεν κάνει κριτική στο παλιό σύστημα. Κάνει κριτική σε ορισμένους εκπροσώπους των προηγουμένων κυβερνήσεων. Κάνει και γενικά στο παλιό σύστημα. Όχι. Μισχύτε. Μιλάει γενικά για το παλιό σύστημα, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά ποιους απαλλάσσει και με τους εκπροσώπους ποιον συνεργάζεται. Ναι, από Καραμαλή και πίσω. Ναι, από πηγαίνει. Καραμαλή και πίσω. Δείτε με ποιους συνεργάζεται. Να σας πω κάτι. Δείτε με πόση ευκολία, ναι, παίρνει υπουργούς των κυβερνήσεων της προηγούμενης περίοδου, όταν αυτοί υποτάσσονται και τους εξευτελίζει κιόλας. Λέω, εγώ δεν αλλάζω. Αυτοί αλλάζουν και μετανιώνουν. Είναι και ένα μήνυμα γενναιοδορίας του. Λέει ότι όποιος έρθει σε μένα... Είναι ένα μήνυμα εξευτελισμού. Είναι μια σουλτανική συμπεριφορά. Ναι, μια συναλλαγή. Μια σουλτανική συμπεριφορά. Είναι μια συναλλαγή με ετεροβαρείς όρους, δηλαδή με όρους εξευτελισμού για τους προσερχομένους. Όποιος θέλει να αλλαξοπιστήσει, πρέπει όχι απλώς να κάνει περιτομή, αλλά να κάνει ευνουχισμό. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Ο Πρωθυπουργός συχνά αναφέρεται στα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το περίφημο πόρισμα. Ποια οικονομικά του ΠΑΣΟΚ? Τι είναι αυτό το πόρισμα? Ας ασχοληθεί με τα οικονομικά τα δικά του τώρα, του κόμματός του και όλα τα άλλα τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εγώ ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το 2012 έδωσα εντολή στις 5 μεγαλύτερες διεθνείς ελεκτικές εταιρείες να ερευνήσουν τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ. Τι λέει, τα οικονομικά το του ΠΑΣΟΚ είναι τα μόνα που έχουν διερευνηθεί. Μη συγχαίρετε τα οικονομικά των κομμάτων με τα δάνεια των κομμάτων. Έτσι. Ναι, είναι διαφορετικά, αλλά το πόρισμα για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ έχει σταλεί στην δικαιοσύνη παντού. Δεν έχει. Αυτό είναι για να ξέρει το ΠΑΣΟΚ τι έχει συμβεί. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει ποινικό ενδιαφέρον για την οικονομική διαχείριση. Τώρα τα δάνεια, επειδή είναι μια περίοδος που δεν με αφορά, δεν τα χειρίστηκα, δεν ξέρω ποιες σκέψεις είχαν επικρατήσει και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στον συνασπισμό της εποχής εκείνης, αλλά πάντως το να πάει ένα κόμμα και να πει ότι θέλω να πάρω δάνειο επειδή είμαι ένα κόμμα του 40% και ενεχειριάζω την μελλοντική επιχορήγηση, την κρατική που την έχουμε ψηφίσει στη Βουλή και υπάρχει, αυτό είναι μια πολύ απλή κίνηση και δεν νομίζω ότι οι τράπεζες δεν θα χρηματοδοτούσαν τους μεγάλους δημοκρατικούς θεσμούς όπως είναι τα κόμματα όταν χρηματοδοτούν οποιαδήποτε επιχείρηση, ας πούμε. Ναι, απλώς εντάξει, χρηματοδοτήσεις. Εμείς συγχαίουμε λοιπόν ελέγχονται, το πιο διαφανές. Ελέγχονται το πιο, για το βαθμό της επισφάλειας που είναι. Μισό λεπτό, αυτό πρέπει να είναι σαφές. Η πιο διαφανής πηγή χρηματοδότησης του πολιτικού συστήματος είναι τα δάνεια. Τα δάνεια ξεσπάς και τα παίρνεις από μια τράπεζα. Εγώ δεν το έκανα. Βρήκα το ΠΑΣΟΚ χρεωμένο με πολλά δάνεια, αλλά κάποιοι προκάτοχοί μου είχαν την εντύπωση, την εκτίμηση ότι πρέπει να πάρουν δάνεια. Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία όμως. Έγινε αυτό επί των ημερών των προηγουμένων ηγεσιών πριν τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, άρα αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τους τρόπους χρηματοδότησης του πολιτικού συστήματος. Θα μπορούσε να γίνει κάτι απλούστερο. Θα μπορούσε να δοθούν αυτές οι προκαταβολές από το κράτος το ίδιο.
ως επιχορηγήσεις. Όπως δίνει τώρα το κράτος, ας πούμε, προκαταβολικά χρήματα στη ΔΕΗ. Αλλά πολλές φορές τα κόμματα, αντί να λύσουν τα θέματα ευθέως στη Βουλή με νόμους, έψαχναν να βρουν άλλους τρόπους. Και τώρα απολογούνται γι' αυτό. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τα κάνει όλα ομά. Πάει στη Βουλή, ψηφίζει τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε δύο λεπτά και θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι πάλι προσωπική, επειδή λέγαμε πριν για τα δάνεια των κομμάτων και όλα αυτά. Η περίφημη BMW του Βενιζέλου, τι απέγινε που έλεγαν ότι δεν την πουλήσουν. Ποιος την έχει, ποιος την έχει αυτό το αυτοκίνητο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Κυκλοφορεί ο κ. Ραγασάκης. Για να καταλάβετε τι είναι ο δημόσιος λόγος. Τι είναι η BMW του Βενιζέλου. Είχε η κυβέρνηση στη διάθεσή της δύο θωρακισμένα αυτοκίνητα. Θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερα. Έτσι. Για λόγους ασφαλείας. Ποιος είναι λογικό να έχει τα θωρακισμένα αυτοκίνητα? Το ένα, ο Πρωθυπουργός. Το δεύτερο, ο Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομικών, που είναι ένα πρόσωπο στοχευμένο. Λοιπόν, αυτή η λύση δεν είναι μια λύση ορθολογική, διαφανής, η οποία εξυπηρετεί έναν δημόσιο σκοπό? Η πολιτική αλητεία όμως, αυτά όλα τα μετατρέπει σε έναν πόλεμο συκοφαντιών. Εμένα με έχουν αναδείξει εδώ και χρόνια τον βασικό τους στόχο. Γιατί κατέρευσαν σε όλες τις προσπάθειές τους? Γιατί, όπως έχω πει στον κύριο Τσίπρα στη Βουλή και το επαναλαμβάνω στη συζήτησή μας, να έρθει να κάνουμε μία μονομαχία ήθους. Να δει τι σημαίνει ήθος στη διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων. Γιατί λέει, α, καλό σε debate και δεν έρχονται. Λοιπόν, εγώ καλό σε debate να έρθει. Πάμε και να το κλείσουμε. Λοιπόν, πρόβλεψη για ευρωεκλογές και πρόβλεψη για τη θέση του Κινάλ. Θα είναι τρίτο? Νομίζω θα είναι τρίτο. Πρέπει να είναι τρίτο. Το Κινάλ είναι το πιο συνεπές ευρωπαϊκό κόμμα. Είναι το κόμμα που διασφαλίζει την επαφή με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, οι οποίοι θα κληθούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, κομβικό ρόλο, στους νέους συσχετισμούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην σύνθεση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Κινάλ επίσης παίζει τον καθοριστικό ρόλο στην αντιπολίτευση, την κανοναρχή. Μιλάμε πάρα πολύ συχνά για την πόλωση που υπάρχει, πολλές φορές τεχνητά, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και μία πόλωση μεταξύ Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μία πόλωση για τους θεσμούς, είναι μία πόλωση για την αλήθεια, γιατί εναντίον μας επιτίθεται πάρα πολύ συχνά. Εμάς κάνει στόχους με πάρα πολλά θέματα. Με τελευταίο παράδειγμα, την υπόθεση Νοβάρτης. Και σπάει τα μούτρα του κάθε φορά που το κάνει αυτό. Αλλά έχει σημασία αυτή η πόλωση. Και βεβαίως η Δημοκρατική Παράταξη, τώρα λέγεται Κινάλ, το ΠΑΣΟΚ, είναι αυτό το οποίο θα διασφαλίσει και τη σταθερότητα στη χώρα. Την προοδευτική σταθερότητα, δηλαδή την εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής, η οποία είναι μονόδρομος. Αν δεν αλλά είναι πρέπει να είναι, δημοκρατία, πρέπει δηλαδή να είναι βασισμένη εργασία. Στην αλήθεια. Κοιτάξτε, ναι. Δεν υπάρχει λύση για τη χώρα στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Ωραία, κατανοητό. Από εκεί και πέρα, το Κινάλ βεβαίως έχει πλήρη συνείδηση της ευθύνης του. Βλέπετε... Έχει τις ευθύνες του για το έθνος και τις ευθύνες του και για την θέση της χώρας μέσα στην Ευρώπη. Τελευταία ερώτηση. Βλέπετε τις ευρωεκλογές να φέρουν πιο κοντά τις εθνικές εκλογές? Ποιο είναι το δικό σας σενάριο? Κοιτάξτε, δεν το αποκλείω. Πιστεύω βέβαια ότι για τους ανθρώπους που κυβερνούν, κάθε μέρα έχει σημασία. Έχει σημασία να έχουν κάποιους μήνες μπροστά τους για να κάνουν απόσβεση. Και έχω πει ότι το εξάμηνο αυτό το τελευταίο θα είναι εξίσου βλαπτικό με το πρώτο. Το εξάμηνο Τσίπρα Βαρουφάκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να αποκλείσω όμως λογικά την επίσπευση. Εάν το αποτέλεσμα δεν επιτρέπει αυτήν την αναμονή μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ εγώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά για το ποδαρικό. Και καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διάλειμμα.